Καλησπέρα σας. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Καλώς ορίσατε στην σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ, γράψτε μου να μου πείτε αν ακούγεται καλά και θα ξεκινήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ελπίζω όλα να ακούγονται καλά και ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις τις Τρίτες στις 8 η ώρα. Ξεκινάμε με την παρουσίαση της εταιρείας και μετά πάμε στα νέα της εβδομάδας. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ έναν πίνακα επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος, όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές, τις οποίες μπορείτε να δείτε σε αυτό τον πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, παρόλο που έχουν βοηθήσει αρκετά την καθημερινότητά μας, ξέρετε σίγουρα πως έρχονται και έχουν κάποια μειονεκτήματα. Και βλέπουμε εδώ πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο επόμενο μας πρόβλημα που ίσως είναι και το κυριότερο της λίστας μας, που είναι και η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στην φύση και η φύση, όπως ξέρετε, έχει την δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ξεχνά πως καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαερία μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής. Επίσης, μια παρένθεση, επειδή βλέπω πως μπήκανε και άλλοι τώρα. Καλησπέρα σας για όσους μπήκανε λίγο αργότερα. Το επόμενο μας πρόβλημα είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όμως κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, επόμενο μας το στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, χαράνδρες, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη και την τεράστια κατανάλωση υλικών. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο που, στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή έχει κάποιες διαφορές
έχει διαφορές με το τραμ του εδάφους, στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες. Βλέπουμε αριστερά το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Αυτά τα μέσα μεταφοράς σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γινίτσχη, που μας λέει «Δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών». Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δευτερό επίπεδο. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε γενικά εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάποια καινούργια τεχνολογία. Και εδώ βλέπουμε τις διάφορες χρήσεις χορδών που κάνει ο άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε την διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου παρατηρούμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχοινα ή χορδές, οι οποίες με την εξαιρετική αντοχή τους εξασφαλίζουν την ακαμψία της γραμμής καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, το εσωτερικό περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στερηγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμις, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας στην Λευκορωσία. Και τώρα θα σας πω σύντομα τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε σε αυτή την εικόνα το ευέλικτο και τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις και υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δρομής τροχιάς είναι σπίριδη σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν, αλλά είναι και φθηνότερη στη συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το μειάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4-6 τόνους ένα όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο.
Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς, ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο όχημα της λίστας μας, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, η μηχανική του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, που είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Η αυτόματη σταθμή φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και μία πορεία, η ερώτηση που μπορεί να έχετε μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια πιο καινούρια τεχνολογία έχει φυσικά και πιο αποδυτικούς κινητήρες. Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη πως σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό καθώς έχω αναφέρει και έχουμε δει μέχρι στιγμής πόσο σημαντικό είναι και πόσο μας ενδιαφέρει το όχημά μας να είναι ασφαλής προς το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής τοπόδοσης, κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε έδαφος από ροσιρές σε ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύριες εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο. Και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Βλέπουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο είναι περισσότερο για μεταφορά επιβατών μέσα σε πόλεις. Παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το άλλο μας όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πόσο μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Παρατηρούμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό με τη σειρά του αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και φυσικά ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που και αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως σίγουρα ξέρετε για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχος. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, διότι δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα.
Τώρα εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαιόχειες δαπάνες. Και παρατηρούμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό και στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ το όχημά μας διατηρεί και σε αυτό το διάγραμμα αλλά και στο προηγούμενο το μικρότερο ποσοστό. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόνιση, παρατηρούμε πως το όχημά μας διατηρεί και πάλι το μικρότερο ποσοστό, ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, και είναι εμφανίσει μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές είδαμε και λίγο νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα σχετικά με την επικινδυνότητα και τα ατυχήματα, να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερή κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό βλέπουμε πως ακολούθει το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, οι οδικές μεταφορές, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway με το μικρότερο ποσοστό. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως πως το όχημά μας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, που αποτελεί φυσικά μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς είναι το πιο ικανό μεταφορικό μέσο. Με μικρή διαφορά ακολουθεί το μετρό και μετά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα παρατηρούμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο οικονομικό, γρήγορο και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Φεύγοντας από τα διαγράμματα, σας παρουσιάζω και λίγο τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 75 τόνων, έχει μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν φυσικά από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η εταιρεία μας, τεχνολογία μάλλον μεταφοράς χορδής, έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα έμβρησης τεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Συγγνώμη, ακούγομαι τώρα γιατί... εντάξει, ο υπολογιστής μου λίγο είχε ένα μικρό θεματάκι, αλλά ελπίζω τώρα να είναι όλα καλά. Βλέπουμε εδώ άλλο ένα εικόνα με κάποια από τα διπλώματα που έχει η εταιρεία μας. Τώρα προχωρήσουμε στο επόμενο slide. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και κινητικά, αστικά και πραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το ΕΚΑΤΕΧΝΑ ΠΑΡΚ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί το ΕΚΑΦΕΣΤ και
χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος με σκοπό να δούνε φυσικά τα οχήματα από κοντά, να κάνουν βόλτα με αυτά, να μάθουν σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια που έχει η εταιρεία και φυσικά να περάσουν καλά. Είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το κέντρο καινοτομία Skyway στη Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μήλων εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη πως αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, σαν αυτό που βλέπετε εδώ, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Και εδώ βλέπουμε όλες αυτές οι εταιρείες, τις οποίες όλοι σας γνωρίζετε και ξέρετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε είχαν μία αρχή. Στην αφετηρία τους δύσκολα κάποιος φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν το κόσμο με τα επιτεύγματά τους. Η εταιρεία μας και αυτή έχει ένα κοινό με αυτές τις εταιρείες και αυτό είναι ότι και αυτή ξεκίνησε σαν μία ιδέα ενός ανθρώπου, μετά έγινε έργο και πλέον έχει εξελιχθεί τόσο όπου κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα ακούμε για τα επιτεύγματα αυτής της εταιρείας και καθώς είναι ένα πολλά υποσχόμενο έργο, θα δείτε πως μια μέρα θα φτάσει όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα και γι' αυτό κι εσείς μη χάνετε την ευκαιρία σας, όσο έχετε καιρό επενδύστε. Και τώρα ας κάνουμε μία σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να πραγματοποιήσει όλα αυτά που θέλει, να κάνει τη ζωή του φυσικά πιο εύκολη και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε στην δεύτερη παρουσίαση, να υπενθυμίσω πως μπορείτε να γράφετε απορίες ή παρατηρήσεις και προχωράμε στη δεύτερη παρουσίαση που είναι πρώτα τα νέα της εβδομάδας και μετά θα πούμε και για τις προσφορές οι οποίες μπορείτε ακόμα να κάνετε κάποια επένδυση εάν θέλετε. Και πάμε στο πρώτο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 24 τώρα το προηγούμενο μήνα. Το τηλεοπτικό κανάλι, το πρώτο μάλλον κανάλι της Ρωσίας, ετοίμασε μία ιστορία για τη μεταφορά της Unisky Stream Technologies, η οποία θεωρείται από τις αρχές της περιφέρειας Leningrad ως λύση στο πρόβλημα της κυκλοφορικής συμφόρησης στην περιοχή. Η τεχνολογία Unisky Stream Technologies ενδέχεται να εμφανιστεί στους οικισμούς Μουρίνα και Νόβα Ετζιβιάτκινα. Νωρίτερα η λύση μεταφορών και υποδομής της USD παρουσίασε ο Αλεξάνδρ Δραστιανκα, όπου είναι κυβερνήτης περιφέρειας Λένιγκραντ. Οι δημοσιογράφοι έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην ταχύτητα της μεταφοράς. Σήμερα χρειάζεται περίπου μία ώρα με το λεωφορείο από το Νόβα Ετζιβιάτκινα μέχρι το πλησιέστερο σταθμό του μετρό κατά την ώρα εμείς.
και ο ανταποκριτής επέστρεψε την προσοχή στο γεγονός ότι λόγω της υπέργειας φύσης αερογέφυρας χορδών σιδηροδρομικών γραμμών, η μεταφορά Unification Technologies θα κάλυπτε μια τέτοια απόσταση σε μερικά λεπτά. Αυτό όχι μόνο θα συντομεύσει την πορεία και το ταξίδι των επιβατών, αλλά και θα συμβάλλει επίσης σημαντικά στη μείωση της επιβάρησης στους δρόμους. Όπως σημειώνεται στην έκθεση που έγινε, η περιφερειακή κυβέρνηση ενδιαφέρεται να εφαρμόσει την τεχνολογία. Μέχρι στιγμή συζητούνται δύο πιλωτικά δρομολόγια στην περιοχή. Η πρώτη γραμμή μεταφορών Unification Technologies της Ρωσίας μπορεί να εμφανιστεί στο Μουρίνο. Προκειμένου να εκτιμηθεί το κόστος κατασκευής των συγκροτημάτων UST, ο κυβερνήτης έδωσε εντολή σε επιτροπές μεταφορών και πυροδομικού σχεδιασμού να υπολογίσουν το μοντέλο σχεδιασμού μαζί με την Unification Technologies. Και τώρα πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 25 του προηγούμενου μήνα. Η U-Sky Transport υποδέχτηκε τον πρόεδρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Σάρζα και τον πρόεδρο του Πάρκου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Σάρζα στις εγκαταστάσεις του. Η επίσκεψη του εκλεκτού καλεσμένου διοργανώθηκε από τον υποστηριχτή και διευθύνων σύμβουλο της Σάρζα Research Technology και Innovation Park. Η ξενάγηση στο κέντρο δοκιμών πιστοποίησης U-Sky πραγματοποιήθηκε προσωπικά από τον Ανατολή Γιουνίτσκι, ο οποίος μίλησε λεπτομερώς για την τεχνολογία μεταφοράς χορδών και υποδομής της U-Sky και παρουσίασε έργα προτινόμενων διαδρομών της U-Sky για το Εμμυράτο της Σάρζα. Ο Ανατόλη Γιουνίτσκι και η ομάδα του στο U-Sky αναπτύσσουν έξυπνες πράσινες λύσεις, όπως λέγονται, μεταφορών, με γνώμονα ένα σαφές όρομα για τη δημιουργία μιας βιώσιμης υποδομής για το μέλλον, ξεκινώντας από το Σάρσα. Η τεχνολογία U-Sky και η υποκειμένη ηθική της είναι 100% σύμφωνα με το έτος βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το 2023, καθώς και με την κίνηση της χώρας προς το καθαρό μηδέν από το 2050. Η Σάρζα είναι περήφανη που φιλοξενεί εταιρείες με προοπτική όπως η U-Sky και εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε καινοτόμους όπως τον Ανατόλη Γιουνίτσκι. Μοιράζεται η Σέχα Μπούντουρ Αϊ Κασίμι. Και προχωράμε τώρα στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 2 του μηνός. Η έναρξη της κυκλοφορίας των πρώτων μη επανδρομένων φορτηγών κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου M11 Νιέβα, που συνδέει την Μόσχα με την Αγία Πετρούπολη, έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του Ιουνίου 2023. Νωρίτερα, μία τέτοια δήλωση είχε κάνει επικεφαλής του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βιτάλης Σαλαφιόφ. Και πώς μπορεί η λύση της UST να ενσωματωθεί στην σφαίρα των μη επανδρομένων εμπορευματικών μεταφορών στη Ρωσία. Η εταιρεία μηχανικών Unification Technologies προσφέρει ένα πιο προσιτό, γρηγορότερο και ασφαλέστερο προϊόν από τα κλασικά συγκροτήματα μη επανδρομένων μεταφορών, δηλαδή μεταφορών και υποδομής. Η μέγιστη ταχύτητα των Unimobiles είναι 150 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, η υπέργεια οργάνωση κυκλοφορίας εξαλείφει τα παραδοσιακά προβλήματα συγκοινωνιών, δηλαδή μποτελιαρίσματα και ατυχήματα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Μάρκετινγκ της UST, Ευγένη Πετρόφ, τα συγκροτήματα μεταφορών και υποδομής της UST μπορούν να μεταφέρουν έως και 100 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως. Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων με χαλίβδινους τροχούς θα επιστρέψουν την αύξηση της κυκλοφορίας φορτίου τόσο εκτός κατοικημένων περιοχών όσο και στις πόλεις. Και όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να παρεμβαίνουν στις υποδομές τους. Και τώρα προχωράμε και στις εκτόσεις καθώς τελειώσαμε με τα νέα.
Στις 28 του προηγούμενου μήνα βγήκε ένα άρθρο όπου μέχρι και τις 10 αυτού του μήνα η προσφορά Faces of the Future είναι διαθέσιμη στο προσωπικό σας γραφείο. Με αυτό μπορείτε να εμπεδίσετε ένα έργο με μία από τις μεγαλύτερες εκπτώσεις, 1/90, και να αποκτήσετε ένα ολόγραμμα με τη φωτογραφία σας στο Μουσείο Εκατέχνα Πάρκ. Αυτό είναι το τελικό άνοιγμα της προσφοράς Faces of the Future πριν από την μετάβαση του έργου στο στάδιο 15. Μέχρι αυτό το σημείο μπορείτε να επενδύσετε με έκπτωση 1/90. Η έκπτωση σε αυτή την προσφορά θα μειωθεί στην συνέχεια. Μπορείτε να διαβάσετε στο προσωπικό σας γραφείο για το πώς να λάβετε το ολόγραμμά σας. Και θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ολόγραμμα μόνο αφού έχετε πληρώσει ολόκληρο το ποσό της επένδυσής σας σύμφωνα με μία από τις απαιτήσεις, που είναι σε δόσεις των $500 για 10 μήνες ή εφάπαξ το ποσό των $5,000. Εδώ βλέπουμε πως με την προσφορά των $5,000 Face of the Future μπορείτε να αποκτήσετε 450.000 μετοχές, που αυτό είναι 275.000 περισσότερες από ότι για μια εφάπαξ επένδυση του ίδιου ποσού στην τυπική έκπτωση του τρέχοντες στα δύο. Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την προσφορά Face of the Future, μπορείτε να επενδύσετε με έκπτωση 1/90 απεριόριστες φορές έως τις 10 Μαΐου 2023. Έτσι θα σας δοθεί μόνο ένα ολόγραμμα και μόνο μία φορά, ανεξαρτήτως τον αριθμό των επενδύσεων. Και αυτό είναι εικόνα που θα βρείτε στο δικό σας back office, και ακριβώς έτσι θα είναι και το δικό σας ολόγραμμα στο Εκατέχνα Πάρκ. Προχωράμε τώρα να σας πω και λίγα λόγια για την έκπτωση η οποία ακόμα συνεχίζεται για το έργο που μεταβαίνει στο 15ο στάδιο ανάπτυξης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουπόνια P2 και P1,5 όπως βλέπετε εδώ, εάν δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει. Βλέπετε πως έχουν μείνει λίγο παραπάνω από 7 ημέρες μέχρι την λήξη της προσφοράς. Συγγνώμη, θα να ανοίξω αυτό. Βλέπετε εδώ και πώς μπορείτε, μάλλον ποια πακέτα έχει η εταιρεία για την προσφορά. Εάν ήσασταν σε κάποιες από τις προηγούμενες παρουσιάσεις, είχα πει για αυτή την προσφορά πάλι, αλλά μπορώ να πω λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, να πάρουμε ένα πακέτο, το οποίο είναι το business. Βλέπετε πως με $400 το μήνα για 5 μήνες παίρνετε 54.000 μερίδια, όπου με το κουπόνι σας επιδείω παίρνετε άλλα 54.000 μερίδια. Βλέπουμε εδώ και κάποια άλλα πακέτα, για παράδειγμα το παιδικό. Και η επένδυση είναι $65 το μήνα. Με το κουπόνι σας το επιδείω παίρνετε επίσης 14.625 μερίδια. Όπα, λάθος, ναι. Σας έδειξα πριν ότι έμειναν λίγο παραπάνω από 7 ημέρες. Όλα σε αυτές οι προσφορές μπορείτε να τις βρείτε στο δικό σας προσωπικό back office, εκεί να διαβάσετε και τις λεπτομέρειες. Και με αυτά τελειώνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα σας στείλω πρόσκληση για την επόμενη παρουσίαση όταν θα γίνει.
ερωτήσεις ή κάτι δεν βλέπω, οπότε μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Θα τα πούμε, ναι, όταν θα στείλω την πρόσκληση την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας σας. Και επίσης παρακαλώ να διαβάζετε τα νέα τα οποία αναρτεί η εταιρεία, έτσι ώστε πάντα να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τα επιτεύγματα που κάνει η εταιρεία μας και για τις προσφορές της. Οπότε σας καληνύχτα ζωή σήμερα και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλό σας βράδυ!